Στο απροχώρητο έφτασε η έλλειψη νερού στο φράγμα της Λύρας, αφού δεν έμεινε πλέον ούτε μια στάλα νερό. Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Αρχή δηλώνει παρούσα στην επίλυση του ζητήματος, τονίζοντας ότι η απαραίτητη σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης έχει ήδη υπογραφεί, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει μελέτη για τον τρόπο διάθεσης των περισυλλεχθέντων υδάτων. Το φράγμα της Λύρας το είχα συναντήσει και το είχα επισκεφθεί όταν ήμουν ακόμα δήμαρχος Οφλίου. Που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, έκανε τις ανάλογες έγγραφα στην περιφέρεια για να δοθεί μια λύση. Είναι ένα μεγάλο φράγμα, θα εξυπηρετήσει εκτός από τις αρδεύσεις των χωραφιών, αλλά εξυπηρετεί πάρα πολύ σε περίπτωση φωτιάς, από εκεί γεμίζουν τα ελικόπτερα και είναι πιο κοντά στη φωτιά και να κάνουν άμεση επέμβαση. Αυτό που κάναμε εμείς σαν διοίκηση που αναλάβαμε, υπογράψουμε μια σύμβαση με τον κύριο Νάστο, ο οποίος μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα μας αυτός ο κύριος Νάστος έκανε τη μελέτη παλιά του φράγματος. Είναι ο ίδιος κατασκευαστής. Θα μας κάνει λοιπόν την πρόταση, τη μελέτη, τι παρεμβάσεις πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το θέμα. Επιπλέον, το φράγμα της Ιτέας αποτελεί μία ακόμη λύση κατά πολέμησης της λειψιδρίας στην περιοχή του Εύρου και πηγή σημαντικής αρρωγής στο πλαίσιο της πυροπροστασίας. Η Περιφερειακή Αρχή εν τούτης δηλώνει αναρμόδια. Στο ρέμα της Ιτέας υπάρχουν δύο μικροφράγματα. Ένα μικρόφράγμα το οποίο κρατάει νερό και εμπλουτίζει το υδροφόρο ορίζοντα που είναι οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν νερό ίδρευσης ίδρευσης στις σφαίρες, στο Τυχερό, στη Λύρα, τέλος πάντων στην περιοχή εκείνη, το οποίο λειτουργεί. Πιο πάνω υπάρχει ένα άλλο φράγμα, μικρό φραγματάκι, το οποίο κατασκευάστηκε, δεν ξέρουμε κι εμείς πότε και από ποιους, έχει σπάσει στον πετό και δεν συγκρατεί. Αυτό δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα εμείς να εμπλέξουμε με αυτό το μικρό φράγμα. Τώρα, υπάρχει το μεγάλο φράγμα της Ιτέας. Ένα φράγμα που αν το φράγμα του Δερίου σκοπεύουν να κάνουν συγκρατεί 150 εκατομμύρια κυβικά νερό, αυτό το φράγμα της Ιτέας, αν θα κατασκευαστεί, θα συγκρατεί περίπου 25 εκατομμύρια. Αυτό μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα μέχρι ακόμη και την άρδευση, όχι δρύση, άρδευση των φερών και της γύρω περιοχής. Στο ζήτημα της λειψιδρίας, στο φράγμα της Λύρας είχε αναφερθεί προλίγων ημερών ο πρόεδρος της κοινότητας Λύρας στην Δέλτα Τηλεόραση, τονίζοντας ότι το ομώνυμο φράγμα χρήζει άμεση στεγανοποίηση για την αποφυγή των διαρροών που οδηγούν στην απόλυτη αποστράγγιση του. Το φράγμα κατασκευάστηκε το 1993, τότε ήταν ο Χατζηνικολάου, τότε ξεκίνησε. Από εκεί και μετά δεν έγινε καμία παρέμβαση. Σε κάποιο χρονικό διάστημα και μετά άρχισε να χάνει. Είχε μια διαρροή. Όσο περνάει ο καιρός, οι διαρροές μεγαλώνουν. Έχουμε ενημερώσει τον Δήμαρχο του Χαλακίκου, τον προηγούμενο Περιφερειάρχη, και ο κ. Ζαρούσης, και αυτός έχει ενημερώσει την Περιφέρεια, αλλά από ό,τι βλέπω δεν ενδιαφέρεται κανένας. Και είναι έγκλημα. Είναι ένα φράγμα το οποίο παίρνει 1 εκατομμύριο κυβικά. Δηλαδή, σε εποχές που ζούμε, με την λειψιδρία που έχουμε, δεν είναι κρίμα και έγκλημα να είναι το φράγμα έτσι ανεκμετάλλευτο.